Γεια χαρά ξανά σε όλους τους φίλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε από default την περιγραφή έτοιμη, τα links που θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε, βλέπετε εδώ, στο site μας. Όλα αυτά λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να τα γράφουμε κάθε φορά από την αρχή ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, οπότε τα περνάμε default και περνάμε ό,τι θέλουμε ξεχωριστά για το κάθε βίντεο που ανεβάζουμε επιπλέον πληροφορίες. Ερχόμαστε στο Creator Studio, ερχόμαστε στην επιλογή αριστερά κανάλι, επιλέγουμε προεπιλεγές μεταφορτώσεων. Βουαλά, στην περιγραφή λοιπόν βάζουμε όποια links και όποια περιγραφή θέλουμε να υπάρχει πάντα σε κάθε βίντεο, για να εμφανίζεται αυτόματα και να μην χρειάζεται σε εμάς κάθε φορά να περνάμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να επιλέξετε και κάποιες συγκεκριμένες ετικέτες, αν θέλετε tags που να εμφαίνονται σε όλα τα βίντεο, και έχετε και επιπλέον επιλογές όπως το δημιουργία εσόδων, μορφές διαφημίσεων που θέλετε να εμφανίζονται σε όλα τα βίντεο, τη γλώσσα του βίντεο που θέλετε να εμφανίζεται αυτόματα, αν θέλετε να είναι αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο, αν θέλετε να επιτρέπετε συνεισφορά των τίτλων, περιγραφών και υποτίτλων από θεατές. Αν το επιλέξετε αυτό, θα μπορεί κάποιος χρήστης να κάνει μετάφραση στο κείμενό σας στα αγγλικά, στα γαλλικά και όποια άλλη γλώσσα θέλουν αυτοί, και να μπορούν να βοηθήσουν και εσάς και το βίντεό σας να αναπτυχθεί περαιτέρω. Οπότε είναι μια καλή επιλογή αυτή για να την έχει συνδεδεμένη. Αυτό ήταν λοιπόν. Τόσο εύκολα, τόσο απλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δικιά μας περιγραφή στάνταρ σε όλα τα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι και για τις επόμενες παρουσιάσεις. Κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.